Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Βουλευτά, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Πρόεδροι της Χάλκιας, κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη η τιμή και η χαρά σήμερα να γενιάζεται ένα τόσο μεγάλο, θα μου επιτραπεί η έκφραση, έργο παρά τα δεδομένα του, διότι για όλους εμάς που ζήσαμε εκείνες τις ώρες και εκείνες τις ημέρες, πληγωθήκαμε βαθιά, βλέποντας τη δύναμη των καιρικών φαινομένων να είναι αδυσόπιτη και βλέποντας κατασκευές και έργα να καταραίουν μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Και σήμερα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σχετικά, να αποκαθίσταται η τάξη με ένα πολύ σπουδαίο έργο, ένα έργο το οποίο θα συνεχίσει την οικονομική και κοινωνική ζωή όχι μόνο των όμορων τοπικών κοινωνιών, αλλά της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδος, διότι η γέφυρα η συγκεκριμένη, όπως και κάθε γέφυρα, ενώνει περιοχές, ενώνει λαούς, ενώνει πληθυσμούς, ενώνει οικονομίες, και αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει μετά από αυτή τη μικρή διακοπή. Η γέφυρα αυτή, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι σημαντική και το έργο αυτό σημαντικό, πρώτα-πρώτα γιατί, πέρα από την κατασκευή του, διότι ανέδειξε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι την ωριμότητα και τα αντανακλαστικά των τοπικών κοινωνιών. Εγώ προσωπικά εντυπωσιάστηκα από την οργάνωση και το σθένος των τοπικών κοινωνιών ένθεν και κακήθεν του ποταμού, των δύο δήμων μας που σε χρόνο μηδέν, με προτεργάτες τους τοπικούς φορείς, τους προέδρους μας, βλέπω εδώ πολλούς από αυτούς, πήραν την πρωτοβουλία να διατρανώσουν την αναγκαιότητα να επιταχυνθεί οποιαδήποτε διαδικασία. Και ήταν αυτή η κινητήριος δύναμη που έκανε όλους εμάς να σπεύσουμε και την κυβέρνηση πρωτίστως και να αποκαταστήσει σε μηδέν χρόνο αυτό που αποκατέστησε. Άρα υποδειγματική η τοπική κοινωνία, πρωτοπόρα και πολύ όρημη. Αλλά ταυτόχρονα και οι τοπικές αρχές, οι Δήμοι, και ο Δήμος Μεσολογίου και ο Δήμος Ναυπακτίας, με τα ψηφίσματά τους και τις συνεχείς παρεμβάσεις. Κυρίως δε με τη συνεργασία με την περιφέρεια, η οποία περιφέρεια απέδειξε το πραγματικό της πρόσωπο στο έργο αυτό. Και το απέδειξε όχι μόνο σε συντονισμένες ενέργειες, αλλά και με τη συνεχή παρουσία. Ήταν εντυπωσιακό το γεγονός, το δεύτερο στοιχείο του έργου αυτού, ότι υπήρχε διαρκής λογοδοσία και πραγματική ειλικρινής ενημέρωση. Δεν διεσπάρει ποτέ η παραμικρή ψευδής είδηση. Ο τελευταίος διόριζε την φάση και τα προβλήματα με ειλικρίνεια διαστόματος άλλοτε του Δημάρχου, άλλοτε των Δημοτικών Συμβουλίων, κυρίως δε της Περιφέρειας και του προσωπικού μου φίλου του Θανάση του Μαυρομάτη, ο οποίος ήταν συνεχώς παρόν εκπροσωπώντας τον Νεκτάριο Φαρμάκη στις δύσκολες στιγμές, όχι στις στιγμές των εγγενείων. Άρα υπόδειγμα και λογοδοσίας και ενημέρωσης. Και φυσικά το συγκεκριμένο έργο αποτελεί υπόδειγμα στον τρόπο με τον οποίο επιλύθηκαν πολλά επιμέρους, δεν θέλω να επαναλαμβάνω, προβλήματα. Αυτό που υπόθηκε για την υδροδότηση. Αυτό το σταδιακής αποκλιμάκωσης του προβλήματος, το ότι είχαμε μια πολύ πρόχειρη λύση αρχικά, μια δεύτερη λύση, πιο σοβαρή και στη συνέχεια την ολιστική λύση, αλλά ταυτόχρονα και τα διόδια, τη διέλευση δηλαδή και τη διευκόλυνση. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν περιμέναμε τα λίγα 2-3 χρόνια, αλλά δόθηκαν και επιμέρους λύσεις σε επιμέρους προβλήματα. Φυσικά, δεν θέλω να είμαι αρεστός και δεν πρέπει να ξεχνάμε, Υπουργέ μου, ότι η γέφυρα έπεσε και σήμερα δεν εγκαινιάζουμε μια νέα γέφυρα. Και η γέφυρα δεν έπεσε επειδή συνέβη αυτό που συνέβη και όντως συνέβη αυτό που συνέβη, το οποίο ήταν μοναδικό και τραγικό, αλλά κυρίως πρέπει να θυμόμαστε αυτή την ημέρα ότι η διαχρονική απουσία συντηρήσεων των μεγάλων υποδομών και των μικρότερων υποδομών, σαν και τη συγκεκριμένη, είναι αυτή τελικά που πληγώνει και που οδηγεί στα αποτελέσματα αυτά. Και θέλω να πιστεύω ότι η προτεραιότητα την οποία έχετε δώσει και την οποία αποδείξατε και με αυτό το έργο και με αυτά που αναφέρετε και με πολλά άλλα που δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή εμείς ως δημότες και πολίτες της περιοχής, γνωρίζουν όμως άλλες περιοχές, η προτεραιότητα θα είναι αυτή. Η θωράκιση των περιοχών έναντι των μεγάλων φαινομένων που ούτως ή άλλως θα έρθουν και θα έρχονται και ταυτόχρονα η προστασία. Και ένα τελευταίο.
Δυστυχώς η γέφυρα δεν ήταν το μοναδικό πληγέν σημείο της συγκεκριμένης καταστροφής. Οι πληγές υπάρχουν. Υπάρχουν σε ολόκληρη την Ατωροκρανία. Υπάρχουν στο Αγρίνιο, υπάρχουν στην Αυπακτία. Υπάρχουν στις υποδομές, τις λιμενικές, το Αντίριο. Υπάρχει η γέφυρα του Μόρνου ακόμα, η οποία περιμένει και αυτή. Δρομολογείται η επίλυση του προβλήματος, αλλά υπάρχει δυστυχώς ακόμη. Δεν τα λέω για να δυσαρεστήσω, το αντίθετο. Τα λέω γιατί αισθανόμενοι πραγματικά μια πολιτεία να αφουγκράζεται όπως το έπραξε στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια περιφέρεια να κινητοποιείται και τους δήμους να είναι δίπλα στους δημότες και τους δημότες να είναι ενεργούς, μόνο με αυτή τη συνέργεια μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι και τα προβλήματα θα λυθούν και θα θωρακιστούμε έναντι των επόμενων επερχόμενων φαινομένων, αλλά και κυρίως θα αισθανθούμε ως κοινωνή ενός ευρύτερου κοινωνικού σχηματισμού που λέγεται πατρίδα, που λέγεται κράτος, που λέγεται έθνος. Καλορίζικη.